My name is Joe and I don't like to go to school. No matter how hard I try, I will never do well. I struggle to keep up in class. I'd rather not be here. King Midas, I'm here to give you a wish. It's always like this. It's never good enough. This kind of stuff doesn't happen to anyone else. Maybe I'm just stupid. Ένας από τους πιο σημαντικούς άξονες για τη στρατηγική της Ευρώπης το 2020 είναι να υπάρξει μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη μέσω πιο αποτελεσματικών επενδύσεων στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Έτσι, στόχοι της Κομισιόν για το 2020 αποτελούν μεταξύ άλλων το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο να είναι κάτω από 10% και τουλάχιστον το 40% της νέας γενιάς να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να περικόψει το ποσοστό των δυσλεξικών αναγνωστών κάτω του 20% έως το 2020. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ένας δυσλεξικός αναγνώστης έχει κόστος 5 έως 10 φορές μεγαλύτερο στο εκπαιδευτικό σύστημα από ότι ένας κανονικός αναγνώστης, είναι υψίστης σημασίας να παρουσιαστεί στην επιστημονική κοινότητα το μέγεθος του προβλήματος και να παρασχεθούν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε αυτό να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και αποδοτικά. Τόσο η αναπτυξιακή δυσλεξία, όσο και άλλες μορφές δυσλεξίας, είναι καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από μειωμένη ικανότητα γραφής και ανάγνωσης, ενώ το άτομο έχει φυσιολογική όραση και ακοή, φυσιολογική νοημοσύνη και έχει λάβει επαρκή εκπαίδευση. Η δυσλεξία είναι η πιο συνηθισμένη μαθησιακή δυσκολία και υπολογίζεται ότι τα ποσοστά της κυμαίνονται στο 5 έως 17% του πληθυσμού, ενώ γενικότερα οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να επηρεάσουν το 30%. Η τηλεόραση Κρέτα παρουσιάζει μια νέα καινοτόμο μέθοδο, η οποία προέκυψε μετά από πολυετή έρευνα ομάδας επιστημόνων και δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης και διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών με ακρίβεια και αντικειμενικότητα. Πρόκειται για την επαναστατική μέθοδο Ράνταρ, η οποία φέρει την υπογραφή του πρότυπου οφθαλμολογικού κέντρου Εμετροπία και της θυγατρικής της Optotec. Η μέθοδος διάγνωσης αναγνωστικών δυσκολιών Ράνταρ βασίζεται στην καταγραφή αναγνωστικών χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια ανάγνωσης κάποιου κειμένου με βάση μια πληθώρα παραμέτρων. Η μέθοδος Ράνταρ μπορεί να εντοπίσει και να αξιολογήσει τα πιθανά αναγνωστικά προβλήματα του εξεταζόμενου. Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα που σας φιλοξενούμε εδώ πέρα στην Εμετροπία που έχουμε την ευκαιρία για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια να σας παρουσιάσουμε τους καρπούς μιας διεπιστημονικής έρευνας η οποία έγινε μέσα στα σπλάχνα της Εμετροπίας και της Optotec, της θυγατρικής εταιρείας της Εμετροπία. Έχει να κάνει με τις μαθησιακές δυσκολίες και τη δυσλεξία, ένα σύγχρονο κοινωνικό φαινόμενο με το οποίο το οποίο θα το βλέπουμε όλο και πιο συχνά, μια και περίπου 20-25% των παιδιών μας σήμερα πάσχουν από αυτές τις μαθησιακές δυσκολίες. Είναι η πρώτη φορά που πέρα από μια διεπιστημονική ομάδα, που είναι πάρα πολλοί άνθρωποι με διαφορετικές ειδικότητες, έχουμε προσεγγίσει αυτή την κλινική οντότητα και με ένα ειδικό μηχάνημα που λέγεται Ράνταρ και είναι προϊόν κατασκευής δικό μας στην Ελλάδα και της Medotix, μιας ελβετικής εταιρείας που αρχηγός είναι πάλι ένας σπουδαίος Έλληνας ρομποτικός επιστήμονας, ο κύριος Γιώργος Καλουτσάκης. Μιλάμε λοιπόν, κύριε Σλανίδη, για μια πολύ σημαντική ανακάλυψη. Δύο στοιχεία νομίζω πρέπει να σημειώσουμε. Το γεγονός ότι σας έχει απονεμηθεί ήδη
η εθνική πατέντα. Μετά, όπως είπατε, από πολυετή έρευνα καταλήξατε σε αυτή τη νέα μέθοδο. Όπως επίσης θα πρέπει να σχολιάσουμε και το γεγονός ότι έγινε ιδιωτικά, όπως αναφέρετε, σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Όντως, το ράνταρ είναι αποτέλεσμα μιας πολυετούς και πολυέξοδης ερευνητικής προσπάθειας που έγινε μέσα στα σπλάχνα της Εμετροπίας και της Optotec, της ερευνητικής εταιρείας της Εμετροπία. Αλλά θα πρέπει εδώ να τονίσω ότι για πρώτη φορά, τουλάχιστον στα δικά μας οφθαλμολογικά δεδομένα, βλέπουμε ότι ακόμα και στην Ελλάδα του σήμερα, στη δύσκολη Ελλάδα, υπάρχει πολύ ταλέντο, πολύ θέληση και πολύ όραμα σε πολλά παιδιά τα οποία βοήθησαν να συνθέσουμε αυτό το καινοτόμο και θα έλεγα επαναστατικό προϊόν. Τώρα, όσον αφορά τα έξοδα, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο σκοπός είναι πολύ ευγενής και αυτό δεν είναι το πρωταρχικό μας ούτε μέλημα ούτε ερωτηματικό. Όπως κύριε Ροδίτη προείπατε, όντως μας έχει απονεμηθεί εθνική πατέντα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας δηλαδή, από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Και επίσης θέλω να τονίσω εδώ πως έχουμε θετική εισήγηση από τον Διεθνή Οργανισμό Ευρεσιτεχνίας από τη Ζυρίχη και για διεθνή πατέντα. Είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα εφαρμόζεται μια μέθοδος όπως αυτή που μας αναφέρατε. Η διεπιστημονική προσέγγιση έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα, αλλά είναι για πρώτη φορά που χρησιμοποιούμε ένα τελείως αντικειμενικό εργαλείο. Η μέθοδος RADAR ουσιαστικά αξιολογεί την αναγνωστική επάρκεια του κάθε παιδιού. Είναι ένα αρτικόλεξο που λέγεται Rapid Assessment of Difficulties and Abnormalities in Reading, δηλαδή τάχιστη αξιολόγηση δυσκολιών και αναμαλιών της ανάγνωσης στα ελληνικά. Αυτό είναι ένα μηχάνημα το οποίο το κατασκευάσαμε εμείς και το software και το hardware μαζί με τον κύριο Καλουτσάκη, που είναι ειδικός ρομποτικός επιστήμονας, με το οποίο πέρα από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που βλέπαμε μέχρι τώρα από τις διάφορες ειδικότητες να αναλύονται στην ανάγνωση, σήμερα έχουμε πολλά ποσοτικά χαρακτηριστικά κρισίμων παραμέτρων του αναγνωστικού μονοπατιού. Τι θα πει αναγνωστικό μονοπάτι? Είναι ακριβώς πού και πώς σαρώνει ένα κείμενο το παιδί και ακριβώς πού και πώς έχει δυσκολίες στο μονοπάτι αυτό. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε υψηλή ανάλυση των δυσκολιών του παιδιού με πάρα πολύ μεγάλη αξιοπιστία. Αξιοπιστία και ασφάλεια στη διάγνωση. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό με τη νέα αυτή μέθοδο. Με μεγάλη αξιοπιστία και με μεγάλη σιγουριά για την τελική ετοιμιγορία, αν αυτό το παιδί κατατάσσεται σε εκείνες τις κατηγορίες που θέλει παραπάνω προσοχή και παραπάνω φροντίδα, έτσι ώστε να ξεπεράσει τους σκόπελους της ανάγνωσης. Μακαρόνα, τα τελευταία χρόνια συνεχώς ακούμε για τις μαθησιακές δυσκολίες όλο και περισσότερο και θα ήθελα να σας ρωτήσω πού μπορεί να οφείλονται αυτές και πώς μπορούν να επηρεάσουν τη μετέπειτα ζωή ενός παιδιού. Κοιτάξτε κάτι, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ένα στα 4, ένα στα 5 παιδιά έτσι, που πηγαίνουν στο σχολείο έχουν μαθησιακού τύπου δυσκολίες. Έχει αυξηθεί ο πληθυσμός των παιδιών? Όχι, πάντα ο ίδιος ήταν, απλά τώρα στη σύγχρονη κοινωνία ή και οι γονείς έχουν μία τάση να ψάχνουν λίγο καλύτερα τα παιδιά τους, αφενός και αφετέρου έχουμε και τις μεθόδους πια να μπορούμε να διαγνώσκουμε πολύ πιο εύκολα κάποιου τύπου μαθησιακές, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Mm-hmm. Απλά τι γίνεται? Εδώ λίγο η συχνότητα, γι' αυτό σας είπα ένα στα 4, ένα στα 5 παιδιά, ίσως και λίγο περισσότερο, εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες, γιατί αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καταρχήν, διακρατικοί, διαπολιτισμικοί παράγοντες μπορούν να παίξουν ρόλο στη συχνότητα.
Το καταλαβαίνετε αυτό. Mm-hmm. Ένα δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι μαθησιακές δυσκολίες δύσκολα μπορούν να πάρουν μια στατιστική, ένα ποσοστό στατιστικό, με την έννοια ότι πολλές φορές ορίζουμε λίγο διαφορετικά από τόπο σε τόπο το τι αποτελεί μαθησιακή δυσκολία. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι περίπου ένα 20-25% των παιδιών που βρίσκονται σε μια τάξη πιθανότατα μπορούν να αντιμετωπίζουν μια μαθησιακή δυσκολία. Λοιπόν, οι λόγοι τώρα που μπορεί να οφείλεται αυτό το γεγονός μπορεί να είναι ένας ή πολλοί. Καταρχήν, μην ξεχνάτε ότι ένα παιδί μπορεί να αντιμετωπίσει μαθησιακές δυσκολίες για λόγους καθαρά περιβαλλοντολογικούς. Ένα παιδί που αλλάζει χώρα σε χώρα ή τόπο σε τόπο ή σχολείο από σχολείο μπορεί πολύ πιθανό να αντιμετωπίσει μαθησιακού τύπου προβλήματα. Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι οικογενειακού τύπου προβλήματα. Ένα παιδί δηλαδή όπου ζει σε μια οικογένεια που η οικογενειακή ατμόσφαιρα είναι αρκετά τεταμένη για διάφορους λόγους μεταξύ των δύο γονιών, μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα από μόνο του μια σοβαρή μαθησιακή δυσκολία σε ένα παιδί, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένα παιδάκι δεν έχει πια την ψυχική ηρεμία να κάτσει να ασχοληθεί με τα μαθήματά του. Επίσης λόγοι που αφορούν το ίδιο το παιδί και μπορεί να είναι και ιατρικοί λόγοι. Παράδειγμα, ένα παιδί με μια χαμηλή νοημοσύνη μπορεί να έχει μαθησιακή δυσκολία. Μια άλλη παράμετρος μπορεί να είναι ένα πρόβλημα στην όραση, στην ακοή, που να δημιουργήσει επίσης μαθησιακή δυσκολία. Επίσης, κάτι που είναι πολύ σύνηθες και το ξέρουν ίσως πολλοί και τραβιέται κιόλας, αν θέλετε, είναι αυτή η περίφημη διαταραχή της ελλειμματικής προσοχής με την υπερκινητικότητα. Έτσι, όλοι αυτοί λοιπόν οι λόγοι μπορούν να υπάρχουν ή να συνυπάρχουν με μια ειδική. Και βεβαίως επιπροσθέτω, συγγνώμη, μπορεί να υπάρχουν και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, αυτά που ξέρουν οι γονείς, δυσλεξία, δυσγραφία, που είναι και πολύ του σειρμού, εν πάση περιπτώσει. Έχει να κάνει με κληρονομικούς λόγους, δηλαδή ένας γονιός ο οποίος είναι δυσλεξικός θα πρέπει να κοιτάξει το παιδί του, να το πούμε έτσι, απλά. Συνήθως οι λόγοι, μάλλον οι δυσκολίες οι μαθησιακές που αφορούν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως είναι η δυσλεξία, η δυσγραφία, η δυσαριθμισία και όλα αυτά, κυρίως έχουν ένα κληρονομικό χαρακτήρα. Μεταφέρονται δηλαδή με ένα γονιδιακό τρόπο. Έτσι. Και είναι πολύ πιθανό, και αυτό το βλέπουμε εμείς στην καθημερινή μας πράξη πια, παιδιά τα οποία έχουν ειδική μαθησιακή δυσκολία, συνήθως και κάποιος από τους γονείς ή κάποιος από τους συγγενείς του, έτσι, είχε κάτι παρόμοιο. Και βεβαίως αυτός είναι ένας πολύ καλός λόγος όταν ένας γονιός ξέρει εκ των προτέρων ότι ο ίδιος είχε μια ειδικού τύπου μαθησιακή δυσκολία, ότι είναι αρκετά πιθανόν και το παιδί του να αντιμετωπίζει κάτι ανάλογο. Πάντως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, εσείς είστε ειδικός για να μας το πείτε αυτό, έχει να κάνει με την νοημοσύνη του παιδιού? Όχι, δέστε κάτι, η νοημοσύνη μπορεί να παρεμβληθεί σαν προϋπόθεση για να αναπτύξει μαθησιακές δυσκολίες. Όμως, ένα παιδί φυσιολογικότατης νοημοσύνης και μάλιστα και ένα ευφυές παιδί θα μπορούσα να σας πω, μπορεί να αναπτύξει μια μαθησιακή δυσκολία για όλους τους υπόλοιπους λόγους που σας είπα. Τι είναι αυτό που θα ανησυχήσει ένα γονιό, τι είναι αυτό που θα τον κάνει να επισκεφθεί τους ειδικούς? Εκείνο που θα πρέπει να δει ένας γονιός είναι ότι αν το παιδί του είναι ένα παιδί χαρισματικό, με καλή νοημοσύνη, ένα παιδί με ταλέντα, ότι καταβάλει προσπάθεια και όμως το σχολείο δεν αποδίδει, δεν είναι δηλαδή το αποτέλεσμα, η επίδοση του ανάλογη με την προσπάθεια, αλλά και με το μυαλό που διαθέτει το παιδί, αυτός είναι ένας ικανός λόγος για να τον οδηγήσει και σε ένα ερώτημα στο μυαλό του και να αρχίσει να το ψάχνει. Επίσης, ένας άλλος λόγος είναι παράπονα που μπορεί να γίνονται από το σχολείο. Ότι το παιδί, ενώ είναι ένα έξυπνο παιδί, δεν παρακολουθεί στην τάξη καλά. Έχει μια διάσπαση προσοχής, είναι υπερκινητικό. Ή όταν, εν πάση περιπτώσει, ο γονιός διακριβώνει λάθη στη γραφή, στην ανάγνωση, που δεν συμβαδίζουν με την νοημοσύνη του παιδιού και με τις ικανότητές του. Να αντιστρέφει γράμματα, να πηδάει συλλαβές, να τις αντιστρέφει και αυτές, αντί μπάλα να γράφει λάμπα ή οτιδήποτε τέτοιο. Το ε3 που είπατε, πολύ ορθά. Και, εν πάση περιπτώσει, αν βλέπετε, ας πούμε, ότι η ίδια η μελέτη στο σπίτι του παιδιού γίνεται ένα εργόδες φορτίο για το γονιό.
και τον ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Όλα αυτοί είναι λόγοι που θα πρέπει να κάνουν ένα γονιό να ανησυχήσει και να το ψάξει. Γιατί πρέπει να γίνει έγκαιρα η διάγνωση όπως μας σημειώσατε πριν? Γιατί όσο πιο νωρίτερα γίνει η διάγνωση και η διακρύβωση δηλαδή του προβλήματος, τόσο πιο εύκολα μπορεί να παρέμβουμε σε αυτό. Γιατί ένα παιδί δεν θα έχει προλάβει ακόμα να αναπτύξει αυτό που λέμε μαθησιακά κενά. Αν ας πούμε τη δυσκολία του παιδιού την καταλάβει ο γονιός ή αρχίζει να την αντιμετωπίζει όταν το παιδί είναι στο γυμνάσιο, ήδη πίσω όλο το δημοτικό έφυγε, αναπτύσσοντας το παιδί μαθησιακά κενά. Αυτά δεν καλύπτονται. Όπως έχουν δείξει μελέτες και στον ελλαδικό χώρο, αν θυμάμαι καλά και από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων με την Φραγιουδάκη, ένα παιδί που θα πάει στην πέμπτη δημοτικού και έχει αναπτύξει μαθησιακά κενά, αυτά τα κενά μετά δεν αναπληρώνονται με τίποτα, με καμιά βοήθεια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο πιο έγκαιρα στις πρώτες τάξεις αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, τόσο καλύτερα θα είναι. Τόσο καλύτερα θα είναι για το παιδί. Σαφέστατα και βεβαίως και για το γονιό, γιατί. Αλλά κυρίως για το παιδί, σίγουρα. Τι συνέπειες μπορεί να έχει ένα ενδεχόμενο μαθησιακών δυσκολιών στη ζωή του παιδιού αργότερα, δηλαδή στη μετέπειτα ζωή του, ως ενήλικα. Μία δυσκολία που δεν αντιμετωπίζεται και δεν εντοπίζεται εγκαίρως. Τι μπορεί να προκαλέσει στο παιδί? Ναι, καταρχήν θα μπορούσε κανείς να πει εδώ ότι αντιμετωπίζει το παιδί και κοντοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προβλήματα. Τα κοντοπρόθεσμα ποια είναι? Ένα παιδί που αντιμετωπίζει πρόβλημα μάθησης στο σχολείο του, υπάρχει ο κίνδυνος της περιθωριοποίησης του. Όταν είναι διαταρακτικός, ας πούμε, στην τάξη, θα το αντέξει ο δάσκαλος 1, 2, 5 μέρες, μετά δεν θα μπορεί να το αντέξει. Αποτέλεσμα θα είναι να το περιθωριοποιήσει. Και εδώ, αν θέλετε, μπαίνει και η αρχή της αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Έτσι, και όσο δεν ασχολείται κανείς με ένα παιδί, δεν πρόκειται αυτό το παιδί να μάθει και ποτέ του. Αφενός. Ένας πρώτος λοιπόν παράγων είναι και που έχει μακροπρόθεσμη ισχύ είναι αυτό το παιδί να χάσει μια ακαδημαϊκή πορεία που θα μπορούσε να την έχει κατακτήσει υπό κανονικές συνθήκες. Ένα αυτό. Δεύτερον, αναπτύσσονται ψυχολογικές παράμετροι στην προσωπικότητά του σιγά σιγά όσο μεγαλώνει. Ένα παιδί που έχει μάθει να είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος μιας τάξης, αναπτύσσει μια κακή εικόνα εαυτού, αναπτύσσει ψυχολογικού τύπου διαδικασίες και προβλήματα, με αποτέλεσμα η υπεραιτέρω πορεία του και η υπεραιτέρω ανάπτυξή του, ψυχολογική ανάπτυξή του, να μην είναι η ομαλή. Αντίστοιχα, κύριε Μακαρόνα, για ένα παιδί που διαγνωστεί εγκαίρως η μαθησιακή του δυσκολία, ποια είναι η πορεία του στη συνέχεια και για το γονιό και για το παιδί? Υπάρχουν θεραπευτικές μέθοδοι παιδαγωγικού τύπου που, αν ένα παιδί διαγνωστεί έγκαιρα, μπορούν να παρέμβουν αυτές οι μέθοδοι και να αποκαταστήσουν την όποια δυσκολία ή δυσλειτουργία του παιδιού, την μαθησιακή του δυσλειτουργία. Αν αυτό γίνει έγκαιρα, τότε τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Μπορεί ένα παιδί να ακολουθήσει μετά μια ομαλή ακαδημαϊκή πορεία. Αν αυτό καθυστερήσει, τα αποτελέσματα είναι εντελώς αμφίβολα. Γιατί θα έχει κενά ήδη το παιδί. Ακριβώς. Μία αποτίμηση ανάγνωσης μέσω του ράνταρ παρέχει υψηλής ακρίβειας και μεγάλης ταχύτητας μετρήσεις και στατιστικά, τα οποία δίνουν στους ειδικούς τη δυνατότητα να έχουν την επιστημονική παρατήρηση της ανάγνωσης σε πραγματικό χρόνο, με φυσιολογικό τρόπο και χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Να διαγνώσουν το πρόβλημα αρχικά, καθώς και να εντοπίσουν τα ποιοτικά στοιχεία του κειμένου που προκαλούν τη μεγαλύτερη δυσκολία, τα οποία μπορεί να διαφέρουν ανά περίπτωση, και να αποτυπώσουν και να αξιολογήσουν τον βαθμό βελτίωσης και προόδου ενός ατόμου πριν και μετά τη θεραπεία. Πώς καταλήξατε στο ράνταρ και ποια, στη μέθοδο ράνταρ και ποια ήταν τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποίησατε? Το ράνταρ φυσικά δεν είναι ένα αποτέλεσμα ενός ψυχρού ερευνητικού εργαστηρίου. Είναι το αποτέλεσμα που προέκυψε από μια πολυετή ενδελεχή μελέτη παιδιών που ήταν κανονικοί φυσιολογικοί αναγνώστες και παιδιών που είχαν μαθησιακές δυσκολίες. Από τα δεδομένα αυτά, τα οποία τα επεξεργαστήκαμε με ποικιλότροπους τρόπους, προέκυψαν αλγόριθμοι και μαθηματικά μοντέλα πολύ αυστηρά
τέτοια ώστε να μας δίνουν με μεγάλη ασφάλεια και αξιοπιστία πάρα πολύ καλή διάγνωση και πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Κύριε Σλανίδη, θα θέλαμε να μας πείτε, ένας γονιός όταν θα απευθυνθεί σε εσάς, ποια ακριβώς είναι η διαδικασία που ακολουθείτε από τη στιγμή που θα έρθει ο γονιός με το παιδί του εδώ. Κυρία Ροδίτη, όπως καταλαβαίνετε, επειδή όλο αυτό το κόνσεπτ απευθύνεται στο πιο ευαίσθητο αλλά και στο πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, που είναι το παιδί, εμείς προσπαθούμε εδώ πέρα να συνδυάσουμε ανθρώπινο δυναμικό εξαιρετικό με ανθρωπιά και σύγχρονη καινοτόμο τεχνολογία ταυτόχρονα. Επομένως, θέλουμε ένα φιλικό, προσιτό περιβάλλον μέσα στο οποίο το παιδί θα έρθει κατά κάποιο τρόπο παρά την πολύωρη εξέταση που είναι περίπου μέχρι και 2 ώρες μπορεί να κρατήσει, να περάσει ευχάριστα, χωρίς φοβίες, χωρίς άγχος, χωρίς να νιώθει ότι πάει να κάνει κάτι καταναγκαστικό. Επομένως, θα τον δει καταρχήν ένας οπτομέτρης, ένας οφθαλμίατρος, θα του γίνει ένας ακουολογικός έλεγχος, μετά θα περάσει σε ένα καθηγητή ειδικής αγωγής, σε ένα κοινωνικό λειτουργό και τέλος σε ένα παιδοψυχίατρο, έτσι ώστε να κάνει όλο το φάσμα των εξετάσεων που δυνατόν να καλύπτουν παθολογία. Μετά από όλο αυτό, 10 με 15 λεπτά θα απασχοληθεί με το ράνταρ, το οποίο επίσης είναι ένα πάρα πολύ ευχάριστο και ένα πολύ προσιτό μη παρεμβατικό τεστ για τα παιδιά. Τα παιδιά δεν φοβούνται να το κάνουν, απλώς βλέπουν μία οθόνη όπως θα σας δείξουμε αργότερα και το οποίο θα ολοκληρώσει όλη αυτή την εξέταση και αξιολόγηση. Δηλαδή το παιδί θα κληθεί μόνο να διαβάσει στην ουσία. Από εκεί θα αντλήσετε τις πληροφορίες που θα σας οδηγήσουν στη διάγνωση. Το ράνταρ είναι μόνο ανάγνωση. Ανάγνωση μη παρεμβατική. Δεν του βάζουμε στεφάνες, δεν του βάζουμε γυαλιά. Αν έχει γυαλιά, έχει τα δικά του γυαλιά. Κάθε μπροστά σε μία οθόνη και απλώς διαβάζει. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Δεν το ενοχλούμε, δεν του βάζουμε σταγόνες, δεν παρεβαίνουμε με τον ιονδίποτε τρόπο. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο φιλικοί και όσο το δυνατόν πιο ανθρώπινοι. Σε πόση ώρα έχουμε τη διάγνωση? Μετά από όλη αυτή, αφού είναι λίγο χρονοβόρος όλη αυτή η διαδικασία, προσπαθούμε να την τελειώσουμε σε παιδιά που έρχονται από μακριά μέσα σε 2 περίπου, καμιά φορά και 2,5 ώρες, με διαλύματα φυσικά. Αλλιώτικα αν είναι από την ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου, μπορεί να κάνουν σε 2 συνεδρίες από 1 ώρα περίπου την φορά. Η μέθοδος απευθύνεται μόνο σε παιδιά ή και σε ενήλικες που θα ήθελαν να διαπιστώσουν, δεν είχαν ποτέ σκεφτεί να το ψάξουν, αν έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία? Καταρχήν απευθυνόμαστε στα παιδιά που έχουν αυξημένες ακαδημαϊκές ανάγκες, δηλαδή τα παιδιά που μπαίνουν κυρίως στο δημοτικό, η ηλικία είναι από 7 χρονών και πάνω, ή τα παιδιά που ακόμα είναι στο γυμνάσιο ή ακόμα που ετοιμάζονται να μπουν και στο πανεπιστήμιο. Επειδή αυτή είναι και η πιο κρίσιμη ομάδα κάθε χώρας, είναι τα νέα παιδιά που για να μπορέσουν να προοδεύσουν και να προκόψουν πρέπει να ξέρουν να διαβάζουν. Αν δεν ξέρουν και δεν μπορούν να διαβάσουν, δεν έχουν κανένα μέλλον στην ακαδημαϊκή τους πορεία. Δεν πρόκειται ποτέ να ολοκληρώσουν μια ακαδημαϊκή πορεία, τουλάχιστον εύκολα. Επομένως, απευθυνόμαστε σε όλα τα παιδιά που έχουν κατά καιρούς δώσει κάποιες ανησυχίες ή κάποια προβλήματα στη μαθησιακή τους διαδικασία, αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά που φαινομενικά μπορεί να είναι τελείως φυσιολογικά, αλλά να υποβόσκει μία παθολογία την οποία δεν μπορεί να την πιάσει ο γονής ή το περιβάλλον του. Επίσης, όσον αφορά τους ενήλικες, για αυτούς που διέλαθε της προσοχής τους, γιατί τότε 20, 30, 40 χρόνια πια δεν ξέραμε τι θα πει η δυσλεξία, και αυτοί δικαιούνται, αν έχουν τέτοιες ανησυχίες, να έρθουν να τις πιστοποιήσουν ή να τις αναιρέσουν κοντά μας.
Σάντερ είναι μια εξέταση πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ γρήγορη και καθόλου παρεμβατική, αφού το μόνο που ζητάμε από το παιδί είναι να κάτσει μπροστά από την οθόνη ενός υπολογιστή και να διαβάσει ένα κείμενο. Αφού το λοιπόν διαβάσει το κείμενο αυτό, εμείς παίρνουμε το οπτικό του μονοπάτι, το αναλύουμε με τη βοήθεια ενός λογισμικού, το οποίο ονομάζεται Μετρολέξια. Είναι ένα λογισμικό το οποίο το έχουμε αναπτύξει εμείς. Στηρίζεται σε αυστηρά μαθηματικά μοντέλα και από εκεί και πέρα μπορούμε να δούμε ποια είναι τα ποιοτικά εκείνα χαρακτηριστικά, εκείνες δηλαδή οι παραμέτρες που βοηθούν το παιδί να διαβάσει καλύτερα ή τι είναι αυτό που δυσχεραίνει την άγνωσή του. Και όταν λέω δυσχεραίνει, εννοώ σε επίπεδο ακόμα και συλλαβής. Για παράδειγμα, δίφθονγκοι, πολυσύλλαβες λέξεις ή και κάποια συμπλέγματα. Από τον τρόπο δηλαδή που θα διαβάσει το παιδί, το κείμενο το οποίο εσείς θα του δώσετε μέσω του υπολογιστή, θα καταλάβετε εάν έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία. Αυτός δηλαδή είναι ο τρόπος εξέτασης. Όπως μας είπατε και πριν, δεν είναι κάτι επίπονο. Το παιδί δεν θα ταλαιπωρηθεί. Καθόλου. Έτσι, θα καθίσει στην καρέκλα και θα διαβάσει απλώς ένα κείμενο. Βεβαίως. Καθόλου επίπονο, καθόλου παρεμβατικό. Το μοναδικό πράγμα που κάνουμε είναι να ζητάμε από το παιδί να διαβάσει αυτό το κείμενο και με αυτά τα χαρακτηριστικά που καταγράφουμε εμείς μπορούμε να δούμε το αναγνωστικό του μονοπάτι. Το αναγνωστικό μονοπάτι, να σας πω σε αυτό το σημείο, ότι διαφέρει από αναγνώστη σε αναγνώστη. Όμως υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία είναι τα ίδια για έναν αναγνώστη ο οποίος είναι φυσιολογικός και για έναν αναγνώστη ο οποίος έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά είμαστε σε θέση εμείς να μπορούμε να τα αναλύσουμε και να τα αξιολογήσουμε ώστε να δούμε αν την χάνουν στον αναγνώστη αυτές οι τιμές που μπορεί να μας δημιουργήσουν ένα πρόβλημα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το οπτικό μονοπάτι ενός φυσιολογικού αναγνώστη. Το οπτικό μονοπάτι αποτελείται από εστιάσεις και από σακαδικές κινήσεις. Οι μπλε κουκίδες που βλέπετε εδώ είναι οι εστιάσεις, δηλαδή το μάτι μας σταματάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο και ο εγκέφαλος παίρνει την πληροφορία που χρειάζεται και την επεξεργάζεται. Βλέπουμε ότι έχει μια φυσιολογική ροή. Βεβαίως. Εδώ ακολουθούν η ανάγνωση, φαίνεται ότι γίνεται ομαλά. Είναι στρωτή και ομαλή ανάγνωση του φυσιολογικού αναγνώστη. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που σας περιέγραψα πριν, ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε πάρα πολύ εύκολα τον φυσιολογικό αναγνώστη από τον αναγνώστη που έχει κάποιο μαθησιακό πρόβλημα. Οι σακαδικές κινήσεις που είναι οι πορτοκαλί γραμμές που βλέπετε είναι ταυτόχρονες συζυγείς κινήσεις που κάνει το μάτι μας όταν πηγαίνει από το ένα σημείο εστίασης στο άλλο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος διότι ουσιαστικά μας δείχνει την ευχέρεια που έχει κάποιος να διαβάζει. Όσο μεγαλύτερη η σακαδική κίνηση, τόσο μεγαλύτερη η ευχέρεια. Έχοντας λοιπόν το οπτικό μονοπάτι ενός φυσιολογικού, πάμε τώρα να δούμε το αναγνωστικό μονοπάτι ενός παιδιού το οποίο έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία. Εδώ μπορείτε λοιπόν να δείτε πόσο διαφορετικό είναι το οπτικό μονοπάτι ενός αναγνώστη, ο οποίος έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία. Έχει περισσότερες εστιάσεις στην κάθε σειρά. Βέβαια, είναι ξεκάθαρο. Ναι, είναι πολύ περισσότερες εστιάσεις. Οι σακαδικές του κινήσεις δεν είναι τόσο ομαλές όσο ήταν στο φυσιολογικό αναγνώστη. Και έτσι, με αυτές τις δύο παραμέτρους, συν πολλές περισσότερες που έχουμε αναπτύξει λόγω του μαθηματικού μας μοντέλου, μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα αν κάποιος αναγνώστης έχει κάποια μαθησιακή δυσκολία ή όχι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι το ράνταρ δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά τα οποία έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία, αλλά απευθύνεται στον καθέναν από εμάς, ανεξαρτήτου ηλικίας, ο οποίος θα ήθελε να μάθει περισσότερα για την αναγνωστική του ευχέρεια. Τώρα, θέλω να έρθουμε στη νέα μέθοδο διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών και να μας πείτε τι διαφορετικό προσφέρει από τις μέχρι σήμερα διαγνώσεις και αν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια ότι μέχρι σήμερα είχαμε διαγνώσεις σε επίπεδο μαθησιακών δυσκολιών. Διαγνώσεις υπήρχαν, απλά γινόταν με ένα κλινικό τρόπο. Έτσι. Που ο κλινικός αυτός τρόπος προϋπόθεται ποιοτικού τύπου διαδικασίας. Με ένα ποιοτικό τρόπο δηλαδή βλέπαμε ένα παιδί, η χρονολογική του ηλικία και αυτό που υπαγόρευε η νοημοσύνη του ήταν αυτό που είχε σαν αποτέλεσμα την μαθησιακή του εξέλιξη. Εάν δεν συνέπιπτε αυτό, τότε λέγαμε ότι εδώ υπάρχει μια μαθησιακή δυσκολία. Η μέθοδος αυτή τι προσφέρει? Προσφέρει το εξής κατά τη γνώμη μου, ότι είναι μία από τις μεθόδους εκείνες που μας παρέχουν ποσοτικά χαρακτηριστικά, αριθμούς. Ενώ μέχρι πριν ξέραμε για ποιοτικά χαρακτηριστικά, τώρα αυτά γίνονται νούμερα. Αν θέλετε νούμερα εστίασης, πόσα μιλισεκόντες εστιάζει το βλέμμα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε ένα γράμμα, ναι. Και άλλες παραμέτρους ελέγχει η μέθοδος αυτή. Ελέγχει διάφορες παραμέτρους δηλαδή
της οπτικής ικανότητας και πρόσληψης πληροφορίας ενός ατόμου, ενός παιδιού, έτσι, είναι ο τρόπος που αναλύουμε με ένα μαθηματικό μοντέλο τον τρόπο που διαβάζει. Και επιτρέψτε με εδώ να σας πω ότι μετά από 35 περίπου χρόνια εμπλοκής μου στο χώρο αυτό, ως ειδικός πια, μπορώ να σας πω ότι νιώθω έτσι μια ιδιαίτερη χαρά, γιατί επιτέλους υπάρχει μία μέθοδος η οποία στηρίζεται σε αυστηρά επιστημονικά δεδομένα, ακολουθεί μία αναλυτικού τύπου ανάλυση και έχει μία εγκυρότητα. Πέρα από τη σαφήνεια της, πέρα από από τη γρηγοράδα που έχει και από την απλότητα που έχει, έχει μία εγκυρότητα. Αυτό τώρα πού μας βοηθάει? Μας βοηθάει, κατά τη γνώμη μου, σε δύο πράγματα. Αφενός με να τεκμηριώσουμε, έχουμε πια ένα εργαλείο που τεκμηριώνει την όποια κλινική μας εντύπωση, και ένα δεύτερο, που κατά τη γνώμη μου είναι ακόμα πιο σοβαρό, είναι οριακού τύπου περιπτώσεις, εκεί που ο ειδικός έλεγε, μα τώρα είναι, δεν είναι, τι γίνεται τώρα εδώ πέρα, έχετε αυτό το εργαλείο να μας δώσει μια σαφή απάντηση του τι είναι και τι δεν είναι. Για αυτούς λοιπόν τους δύο λόγους, νομίζω ότι η αξιοπιστία της μεθόδου είναι κάτι το ιδιαίτερο στο χώρο αυτό. Και μην ξεχνάτε και κάτι άλλο που κατά τη γνώμη μου είναι επίσης σοβαρό. Το να έχει κανείς μια ιδέα στο μυαλό του, λαμπρή ιδέα, είναι κάτι ενδιαφέρον. Το θέμα είναι πώς πραγματώνεις αυτή την ιδέα, πώς την βάζεις σε μια διαδικασία παραγωγής, πώς την κάνεις ένα εργαλείο χρήσιμο. Σε αυτό λοιπόν πάνω νομίζω και έχω το δικαίωμα να λέω ότι είμαι διπλά τυχερός που συμμετέχω σε αυτή την ομάδα. Να, δέστε ας πούμε αυτό που σας έλεγα εδώ με τη μέθοδο. Γίνεται έλεγχος διαφόρων παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτοί μπορεί να έχουν σχέση με το πώς εστιάζει το μάτι του παιδιού πάνω σε κάποιο σύμβολο, οπτικό σύμβολο, γραφής, έτσι, για πόση ώρα εστιάζει, πώς μετακινείται το βλέμμα του ανάμεσα στους χαρακτήρες του κειμένου, πώς πηδάει ενδεχόμενα γραμμές ή όχι. Έτσι και βλέπετε εδώ, πολύ καλά, δεν ξέρω αν η κάμερα νομίζω μπορεί να μας βοηθήσει, μπορεί να δούμε αυτό το που λέμε το οπτικό μονοπάτι, το αναγνωστικό μονοπάτι, πέσε το όπως αλλιώς θέλετε. Βλέπετε ας πούμε τις κουκίδες που σημαίνουν το βαθμό, το σημείο εστίασης, αλλά και το βαθμό εστίασης. Όσο μεγαλώνει η κουκίδα, τόσα περισσότερα μιλισεκόντς σταματάει το βλέμμα ενός παιδιού εκεί. Ας πούμε αυτή η εξέταση αφορά ένα παιδί που είχε μια μαθησιακή δυσκολία τύπου δυσλεξίας και βλέπετε αμέσως ότι οι καμπύλες σε διάφορες παραμέτρους είναι πάνω στα κόκκινα, δηλαδή πάνω στις παθολογικές ζώνες, αν θέλετε, στις ζώνες δηλαδή των προβλημάτων, έτσι. Και το ίδιο ισχύει και με τις καμπύλες. Και βέβαια μπορείτε να δείτε εδώ και ένα τελικό, αν θέλετε, αποτέλεσμα που είναι πιο εντυπωσιακό ακόμα. Εδώ η πράσινη γραμμή είναι αυτή που είναι η γραμμή του παιδιού, έτσι, του αναγνώστη. Και βλέπετε ότι είναι καθαρά πάνω στην παθολογική ζώνη. Αυτό σημαίνει λοιπόν, είναι ένα εργαλείο, το ράνταρ, που μας δείχνει αυτό ακριβώς το πράγμα. Μας βοηθάει να τεκμηριώσουμε την κλινική μας εντύπωση, την παιδαγωγική μας εντύπωση, πάρτε το όπως θέλετε, και νομίζω ότι είναι ένα σπουδαίο εργαλείο, έτσι όπως τουλάχιστον έχει τελειώσει τώρα και έχει βγει και το χρησιμοποιούμε και το δουλεύουμε. Εγώ μπορώ να σας πω προσωπικά ότι με βοήθησε σε μια οριακή περίπτωση ενός παιδιού που είχα αμφιβολίες. Έχοντας δει τόσες χιλιάδες παιδιών όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω έχω την ευκαιρία να μπορώ να διακρίνω. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όμως που είναι πολύ οριακές και καμιά φορά αναρωτιέται κανείς τώρα είναι, δεν είναι δυσλεξία. Και μου έδειξε αυτά τα παθολογικά κομμάτια. Και ήταν εύκολο μετά να πω σε ένα γονιό ότι το παιδί έχει μια ειδική μαθησιακή δυσκολία τύπου δυσλεξία, ας πούμε. Άρα η διάγνωση γίνεται με περισσότερη ασφάλεια. Έτσι. Μπορεί να τεκμηριώσει πάρα πολύ καλά μια κλινική διάγνωση και να έρθει συνεπικουρούμενη κιόλας πάνω σε αυτή. Είναι χαρά μας πάντως που σε εθνικό επίπεδο παρουσιάζουμε σήμερα για πρώτη φορά αυτή τη νέα μέθοδο. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς και τον κύριο Ασλανίδη και τον κύριο Ανδριαδάκη που μας δώσατε τη δυνατότητα
να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές μας λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα αυτή μέθοδο και τι μπορεί να προσφέρει στα παιδιά που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μπορεί η δυσλεξία και οι μαθησιακές δυσκολίες να αφορούν ένα σημαντικό ποσοστό των μαθητών κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας, ωστόσο με το νέο διαγνωστικό εργαλείο Radar, οι ειδικοί μπορούν να διαγνώσουν το πρόβλημα αλλά και να αποτυπώσουν και να αξιολογήσουν το βαθμό βελτίωσης πριν και μετά τη θεραπεία. Η μέθοδος Radar λοιπόν είναι μια εξέταση εύκολη και γρήγορη, φιλική προς τον αναγνώστη, είτε αυτός είναι παιδί είτε ενήλικας, και καθόλου παρεμβατική, μιας και το μόνο που πρέπει να κάνει ο εξεταζόμενος είναι να διαβάσει ένα κείμενο. Η μέθοδος Radar δεν απευθύνεται μόνο στους αναγνώστες που έχουν πρόβλημα, αλλά είναι μια εξέταση την οποία μπορεί να κάνει ο καθένας μας και να μάθει περισσότερα για την αναγνωστική του ευχέρεια.